Καλησπέρα κύριε Καπόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διεθνολόγος, σας διαβάζουμε και στην εφημερίδα των συντακτών, αλλά και σε site ελληνικά, προσεγγίζετε ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα και μαθαίνουμε τις εξελίξεις από τη σοβαρή γραφή σας. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τα ρωσο-ουκρανικά ή από τις δυσάρεστες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Ο λόγος δικό σας, καλώς ορίσατε. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εγώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μέση Ανατολή, όπου εκτός από το ανθρωπιστικό δράμα της Γάζας, που μια ολόκληρη περιοχή έχει σβήσει από το χάρτη, με το να μην είναι καθόλου σίγουρο ότι το τέλος των εχθροπραξιών θα σημάνει ότι οι κάτοικοι της θα γυρίσουν πίσω εκεί που δεν υπάρχει τίποτα πλέον, έχει γίνει σοβαρός κίνδυνος, σοβαρή πιθανότητα διάχυσης της σύγκρουσης στη Συρία και στο Λίβανο μετά από την επίθεση των Ισραηλινών στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, όπου δολοφονήθηκαν ανώτερα στελέχη της φρουράς της επανάστασης του επίλεκτου αυτού σώματος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε εκτός από αυτό και ένα άλλο χτύπημα, αυτή τη φορά λανθασμένο, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, σε μια ανθρωπιστική οργάνωση εντός της λωρίδας της Γάζας. Όλα αυτά, πόσο λέτε ότι, κατά πόσο προκαλούν το Ιράν? Γιατί διαβάζω ότι με πυρεξούσιους τυχές βολά και τους Χούθη στην Ιεμένη, βρισκόμαστε κοντά σε έναν πόλεμο ο οποίος θα έχει απρόβλεπτες πιθανά εξελίξεις. Κοιτάξτε, το Ιράν αγωνίζεται να μην συρθεί στη σύγκρουση. Ναι. Η συγκυρία είναι τέτοια που το Ιράν δεν είχε τίποτα να κερδίσει από μία σύγκρουση. Τι ήθελε το Ιράν? Ήθελε χρόνο για να αξιοποιήσει την αποκατάσταση των σχέσεών του με τη Σαουδική Αραβία, που έγινε με μεσολάβηση της Κίνας. Ήθελε χρόνο να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα σχέση με τη Σαουδική Αραβία, καθώς και οι δύο χώρες θα είναι μέλη της ομάδας BRICS από εδώ και πέρα. Ναι. Η Σαουδική Αραβία έχει χειραφετηθεί στην εξωτερική της πολιτική και το πιο έντονο παράδειγμα είναι η ανταρσία της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τιμή του πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Σαουδική Αραβία να αυξήσει την παραγωγή για να πέσουν οι τιμές. Η Σαουδική Αραβία κάνει το εντελώς ανάποδο, μειώνει την παραγωγή για να ανέβουν οι τιμές. Και βέβαια η τιμή του πετρελαίου έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι θέλουν με την πτώση της τιμής του πετρελαίου να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Πούτιν. Όπως βλέπετε, είναι ένα κουβάρι περιπεπλεγμένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακολουθήσει αντιφατική πολιτική απέναντι στο Ιράν. Με τον Ομπάμα προσπάθησαν να τα βρουν και φτάσανε στη συμφωνία του 2015 για το διεθνή έλεγχο των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν. Ήρθε ο Τραμπ το 2018 και τα ακύρωσε όλα. Και στη συνέχεια ήρθε ο Βάιντεν, ο οποίος έχει μια παμφωτερίζουσα στάση, κινείται μεταξύ Τραμπ και Ομπάμα. Ξέρετε, το Ιράν είχε στείλει το εξής μήνυμα στη Δύση και στις ΗΠΑ, ότι είναι πρόθυμο να δεχτώ τον διεθνή έλεγχο των πυρηνικών μεγαταστάσεων, εάν σταματήσετε να αμφισβητείτε το ρόλο μου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει στο χρονικό των διεθνών διαπραγμάτευση όπου η μία πλευρά τα πήρε όλα από την αρχή χωρίς να εναντιωθεί η άλλη. Δεν μπορούμε να θέλουμε δηλαδή και την συγκατάθεση του Ιράν να είναι υπό διεθνή έλεγχο οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και να μην θέλουμε το Ιράν στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στη Συρία, στο Λίβανο και στο Ιράκ. Κύριε Καπόπουλε, την ίδια ώρα ο άμυρος παλαιστινιακός λαός, τα εκατομμύρια του παλαιστινιακού λαού, από ό,τι διαφαίνεται, πώς θα επιστρέψουν? Δεν μπορούν να επιστρέψουν σε μια ισοπεδωμένη λωρίδα της Γάζας. Τι θα απογίνουν? Αυτό σας έλεγα. Ναι. Έχουν ζητήσει με γομολάστιχα τη Γάζα. Και το άλλο μέτωπο, το δυνητικό βόρειο μέτωπο, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί δεν μιλάμε για μια οργάνωση, ναι, κυριαρχία όπως η Χαμάς κυριαρχούσε στη Γάζα. Μιλάμε για ένα κράτος εν κράτη μέσα στο Λίβανο, το κράτος της Χεσμπολά, στο νότιο Λίβανο. Δεν του λείπει παρά διεθνής αναγνώριση. Είναι κράτος με τα όλα του, δηλαδή με αστυνομία, με στρατό, με τα πάντα. Εκεί θα έχουμε έναν. Και δεν έχει μάθει το Ισραήλ όσες φορές εισέβαλε στο Λίβανο, όλες τις φορές απέτυχε. Με τραγική διάψευση των
προσδοκιών του ότι με μια αποφασιστική στρατιωτική επίθεση θα λύσει τα προβλήματα. Το 1982 εισέβαλε στο Λίβανο, από όπου έφυγε κακήν κακό το 1984 έχοντας κάνει μια τρύπα στο νερό. Τουλάχιστον δημόσιο ο Αμερικανός πρόεδρος με κάθε ευκαιρία καταδικάζει την πολιτική, την εντυνούμενη πολεμική πολιτική Νετανιάχου και επιζητεί την απομάκρυνσή του σε ανεπίσημο επίπεδο. Έτσι λέτε ότι είναι τα πράγματα και πού θα καταλήξει ο Νετανιάχου? Ο Νετανιάχου κινδυνεύει να πάει φυλακή. Έχει δύο παλιές ιστορίες. Μία για προμήθειες, για μίζες δηλαδή, όπως το λένε απλά. Ναι. Και άλλη μία για παρεπόδιση της δικαιοσύνης. Έχουν ανασταλεί διώξεις τώρα που είναι πρωθυπουργός. Αλλά όταν βρεθεί εκτός πρωθυπουργικού αξιώματος, κινδυνεύει να δικαστεί και να καταδικαστεί. Και ξέρετε, στο Ισραήλ δεν αστείευονται. Ο Ολμέρτ, ο πρώην δήμαρχος της Ιερουσαλήμ και πρωθυπουργός για πολλά χρόνια, πήγε 5-6 χρόνια φυλακή για προμήθειες και ένας πρώην πρόεδρος, ο Κατσάβ, πήγε φυλακή 7 χρόνια για σεξουαλική παρενόχληση. Κλείνοντας το θέμα αυτό, να πάμε στα ρωσο-ουκρανικά, στις εξελίξεις τις τελευταίες. Το πολιτικό, το σοβαρό πολιτικό αποκαλύπτει σήμερα ότι οι νεοναζί και οπαδοί του Χίτλερ πολεμούν στο πλευρό Ζελένσκι. Την ίδια ώρα... αποκαλύφθηκε κάτι που το ξέραμε, νομίζω. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δείχνει και φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύει σήμερα κλπ. Το επισημοποιεί το πολιτικό, το συζητούσαμε ούτως ή άλλως. Την ίδια ώρα η Ουκρανία ζητάει Patriot από το ΝΑΤΟ για την αεράμενά της. Πώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτό το πεδίο? Δεν μου αρέσουν οι θεωρίες της συνωμοσίας, αλλά το γενικώς ότι την είδηση την δημοσιεύει το πολιτικό, το οποίο είναι καλά πληροφορημένο και καλά δικτυωμένο στο αμερικανικό κράτος και βαθύ κράτος, δεν μου βγάζει την υποψία ότι σε ένα brand affair που γίνεται για να πιεστεί ο Ζελένσκι να υποχωρήσει και να αναλάβει την ευθύνη της υποχώρησής τους, κάποια πλευρά, η αμερικανική πλευρά για να λέμε το πράγμα να το ονομάζει, δεν διαρρέει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι γνωστές στους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση. Δεν είναι, θεωρούνται όμως προπαγάνδα του Κρεμλίνου από την κοινή γνώμη της Δύσης, που δεν μπορεί να φύγει από μανιχαϊστική σκέψη ότι από τη μια μεριά είναι η καλή και από την άλλη η κακή. Πώς σχολιάζετε την ίδια ώρα τη δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι το ΝΑΤΟ έχει και τα μέλη του έχουν επιστρέψει στο σκηνικό την περίοδο του ψυχρού πολέμου? Είναι φανερό. Στον ψυχρό πόλεμο γίνανε επιλογές οι οποίες μόνο και μόνο να τις θυμίσουμε σήμερα προκαλούν ένα τριχύλα. Υπήρχε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η εισβολή της Ναζιστικής Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση. Υπήρχαν οι στρατιές που φτάσανε στο Στάλιγκραντ και απ' έξω από τη Μόσχα και υπήρχε και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Γερμανικού Στρατού, το Α2 που θα λέγαμε, που οργάνωνε δίκτυα συνεργατών σε όλες τις κατεχόμενες χώρες. Ξέρετε τι απέγινε ο αρχηγός αυτή τη υπηρεσία που ήταν ένα υποστράτηγο που λεγόταν Reinhard Gehlen. Ήταν ο πρώτο υπουργό, ο πρώτο διοικητή τη Δυτικογερμανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών που ανασυστάθηκε το 1949. Δηλαδή ξεπλήθηκε ο ναζισμός και τα στελέχη του στο όνομα τη αντισοβιετική ιστερία. Αυτά τα πράγματα μαθαίνουμε από εσά όταν σα ερωτούμε τα ωφέλιμα τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει. Η Ευρώπη τώρα. Πώς φαίνεται να αντιδρά στο σκηνικό αυτό? Η Ευρώπη αντιδρά μέσα στη λογική του γαλλικού και γερμανικού ανταγωνισμού. Ναι. Η Γαλλία θέλει προετοιμάζεται για την εκλογή Τραμπ και για την απομάκρυνση από τις ευθύνες ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε διεκδικεί τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλειοδοτεί. Τάσεται υπέρ της αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, όχι γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι ρεαλιστικό, αλλά πιστεύει ότι έτσι θα κερδίσει την υποστήριξη και την αποδοχή του ηγετικού της ρόλου από την πλειοψηφία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Στους αντίποδες βρίσκεται η Γερμανία, η οποία πάντοτε διατηρεί μια ελπίδα ότι κάποιο θαύμα θα γίνει και θα αποκαταστήσει τη σχέση της Γερμανία με τη Ρωσία. Και όταν βλέπει χώρες σαν τη Γαλλία να επιχειρούν να βάλουν πόδι μέσω της πλειοδοσίας κατά της Ρωσίας σε χώρες όπως η Πολωνία
και η Τσεχία που θεωρούνται, οι Βαλτικές που θεωρούνται ζώνη επιρροής της Γερμανίας, τότε έχουμε έναν γαλλογερμανικό ανταγωνισμό που δεν επιτρέπει πολλές ελπίδες για χειραφέτηση της Ευρώπης. Στο άλλο μέτωπο του λαθρομεταναστευτικού, αυτή τη φορά με δίωδο από την Αίγυπτο ή τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γάβδο, εκτιμάται ότι τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σίσι δεν πιάνουν μέχρι τώρα τόπο. Έχουμε συνεχιζόμενες καραβιές λαθρομεταναστών στη Γάβδο τις τελευταίες ώρες, κύριε Καμποπούλε. Η πηγή του προβλήματος είναι τα σύνορα της Λιβύης με την υποσαχάρη Αφρική. Ναι. Εκεί η Ευρώπη είχε έναν συνομιλητή για χρόνια, Καντάφη τον λέγανε. Τι τους έπιασε και τον έριξαν, ήξερε να κάνει τη δουλειά του. Σωστό. Δεν είχε ποτέ πρόβλημα μαζική εισρωή μεταναστών επί Καντάφη η Ευρώπη. Και τώρα είναι η Λιβύη μια κυβέρνητη πολιτεία, τριχοτομημένη στην ουσία. Τα σύνορα με την υποσαχάρη Αφρική είναι ανύπαρκτα. Αν δεν μπορέσει να σταματήσει αυτά τα κύματα στα σύνορα της Λιβύης, κατά μείζωνα λόγο δεν μπορεί να τα σταματήσει στη Μεσόγειο της ακτές της Λιβύης. Δύο ακόμα παιδιά, Ερντογάν, Τουρκία και Αμερικανικές εκλογές. Η ήττα του Ερντογάν, γιατί κάποιοι διεθνεί αναλυτές λένε ότι όσο είναι επάνω και κρατάει τα ενία της εξουσίας στην Τουρκία, η Ελλάδα δεν πρέπει να φοβάται. Υπάρχει μια σχολή σκέψης, ναι, που λέει ότι τα περισσότερα προβλήματα με την Ελλάδα θα δημιούργησαν και μαλλιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, ένας Τούρκος ναύαρχος εν αποστρατεία, ήταν από αυτούς που είχε συλλάβει ο Ερντογάν για συμμετοχή στα δίκτυα του ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν. Και πολλές φορές η ίδια σχολή ερμηνεύει διάφορες εθνικιστικές ή επιθετικές χειρονομίες του Ερντογάν σαν ανταγωνισμό με τους κεμαλιστές. Δηλαδή, σε ποιον εναντίον στράφηκε ο Ερντογάν όταν ξανά ήταν την Αγία Σοφιά τζαμί από μουσείο? Πάμε στο ερώτημα, ποιος έκανε την Αγία Σοφιά μουσείο? Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Άρα το χαστούκι αυτό του Ερντογάν πάει στη μνήμη του Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι γνωστό ότι ένα πεδίο στο οποίο επιχείρησε να αποκαλέσει τους αντιπάλους του εθνικούς μειοδότες, ο Ερντογάν, είναι οι κεμαλιστές και το κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τους λέει ότι στη Λοζάνη τα δώσατε όλα. Κάνατε την Αγία Σοφιά μουσείο. Δεν είστε πατριώτες. Δεν νομίζω ότι ο τουρκικός λαός είναι τόσο ανόητος ώστε να κάνει την τελική του ψήφο στην κάλπη με κριτήριο αν η Αγία Σοφιά είναι τζαμί ή όχι. Τον ενδιαφέρει, όπως όλους τους ψηφοφόρους στον κόσμο, η οικονομία. Το αποτέλεσμα το αρνητικό των δημοτικών εκλογών θα τον επηρεάσουν όσον αφορά την εθνική πολιτική που ασκεί? Δηλαδή θα πιεστεί? Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Τουρκία είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Καταρχήν, πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει η μονομαχία Biden-Trump. Διότι ο Τραμπ είχε ήδη διαφοροποιηθεί απέναντι στην Τουρκία. Μπορεί να ελπίζει ο Ερντογάν ότι θα πετύχει ένα ξεχωριστό διάλογο με τον επανακάμψαντα στον Λευκό Οίκο Τραμπ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή τι θα γίνει, αν θα εξακολουθήσει να ισχύει η πρόθεση του Ερντογάν να έχει ομαλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως να τα βρει με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Έκανε μια προσπάθεια με το Ισραήλ, ήρθαν τα γεγονότα στη Γάζα και βραχυκύκλωση προσπάθεια. Έχει κάνει την ίδια προσπάθεια με την Αίγυπτο και εν μέρη έχει αποσυμπιέσει λίγο το κακό κλίμα στη σχέση με την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε κρίσιμες αποφάσεις που θα συνιστούν ανατροπή. Είναι ακόμα σε κατάσταση αναμονής. Σαφής είστε. Αμερικανικές εκλογές. Φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι στα ίσα του μέχρι τώρα. Είναι 50-50. Και ακριβώς αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο, ναι, γιατί θα επιτρέψει στον Τραμπ να αμφισβητήσει τις εκλογές αν τις χάσει. Να επαναληφθεί, λέτε, το σκηνικό πρώτη τετραετίας. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Καμπόπουλε, ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την προσέγγιση στα μεγάλα τα διεθνή θέματα που απασχολούν αναπόφευκτα, άμεσα ή έμεσα, και τη γειτονιά μας, τη δικιά μας και τη χώρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε.